να πω ότι συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μας, γιατί σημαίνει ότι έχουν ανάγκη πλέον οι Ιεραπετρίτες αλλά και όλοι οι ξένοι Έλληνες και τουρίστες που έρχονται στο Νότο εδώ για να δουν τελικά όλο τον κόσμο μέσα από το Διεθνές Φεστιβάλ. Είχαμε παντού σχεδόν κοσμοπλημμύρα από την τελετή έναρξης, την τελετή λήξης που έγινε στην Ιερά Πέτρα. Ήσαμε το τζαμί που είχαμε καθημερινές προβολές μέσα και έξω, στο οροπέδιο Λασιθίου, στο Καβούσι, στην Παχιάμο. Παντού είχε τόσο πολύ κόσμο που δεν είχαμε πολλές φορές καρέκλες για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Όλη η οργανωτική μου επιτροπή και εγώ είμαστε κάθε ενθουσιασμένοι φέτος. Είναι η δεύτερη κατά σειρά χρονιά από το Διεθνές Φεστιβάλ, γιατί είναι στην τέταρτη χρονιά του φέτος. Τώρα τελειώσαμε, κλείσαν τα φώτα της δράμας και πάμε για το πέμπτο, που είμαστε πραγματικά πλήρης από κόσμο και επίσης από πάρα πολλούς σκηνοθέτες, Έλληνες και ξένους. Να φανταστείτε ότι ήρθαν σκηνοθέτες από όλα τα μέρη του κόσμου, από τη μακρινή Αργεντινή, από την Ιταλία, από το Ιράκ, από την Τουρκία, από την Κίνα, από τον Καναδά, από το Ισραήλ. Έγινε δηλαδή κάτι καταπληκτικό. Και αυτό είναι που τουλάχιστον σε εμάς δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατά και να πάμε το φεστιβάλ ακόμα πιο πάνω κάθε χρόνο. Έτσι κι αλλιώς έχω πει ξανά και το ξέρετε, το βλέπετε και όλοι, ότι πλέον είναι ένας θεσμός διεθνής, οικουμενικός. Φέτος εκπροσώπησαν το θεσμό αυτό εκτός του σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο και δύο καλλιτεχνικοί διευθυντές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκίδας και βέβαια μια κριτική επιτροπή την οποία όπως ξέρετε αποτελούν για εκεκριμένοι άνθρωποι στο γίγνεσθε το κινηματογραφικό. Δεν πρόλαβα να σας ρωτήσω, ήσασταν χήμαρος, αυτό δείχνει και την ικανοποίησή σας φαντάζομαι. Αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Και γιατί νομίζω ότι και η ανταπόκριση του κόσμου δείχνει αυτό, ότι είναι κάτι που το χρειάζεται η Ιερά Πέτρα, της αρέσει, το έχει αγκαλιάσει. Το έχει αγκαλιάσει, το έχει αγαπήσει, το ζητάει. Να φανταστείτε ότι κλείσαμε την Τετάρτη με την τελετή λήξη και τα βραβεία, τα οποία θα σας τα πω γιατί θα δείτε ότι υπάρχουν βραβεία από όλο τον κόσμο σε αυτό το φεστιβάλ. Και βέβαια μας ζήτησαν οι Ιεραπετρίτες και στο οροπέδιο Λασιθίου να συνεχίσουν να παίζονται ντοκιμοντέρ και μετά το φεστιβάλ. Πράγμα που φέτος βέβαια δεν είναι στο πρόγραμμά μας, γιατί αφότου έκλεισαν τα φώτα της ράμπας στο φεστιβάλ θα πάει ξανά σε μεγάλες πόλεις της Κρήτης, άρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο τέλος ξεκινάει το μεγάλο του ταξίδι, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο εκτός Ελλάδας, στη Ρωσία, στην Κρυμαία, στην Γεωργία, στην Αρμενία, στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, στην Κίνα. Πολύ σημαντικό, φέτος έχουμε, είπαμε, συνεργασία με τα 12 μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ της Κίνας και το χειμώνα θα ανταλλάξουμε και ταινίες και γνώση αλλά και ανθρώπινο δυναμικό. Θα πάμε οι ίδιοι εκεί για να παρουσιάσουμε ελληνικές δημιουργίες και εκείνοι θα έρθουν το καλοκαίρι για να παρουσιάσουν ταινίες κινέζικες. Ανοίγετε λοιπόν τα φτερά σας για τα καλά, θα έλεγα. Ναι, για τα καλά τα έχουμε ανοίξει έτσι και αλλιώς εδώ και χρόνια, από την αρχή σχεδόν του. Αναζητάτε όμως πάντα και το κάτι διαφορετικό, το κάτι καινούριο, την επαφή και με άλλους πολιτισμούς, με άλλους ανθρώπους. Ναι, έτσι είναι. Και αυτός είναι και ο στόχος και ο σκοπός του Διεθνούς Φεστιβάλ από την αρχή του και το πέτυχε, γιατί μόλις τον τέταρτο χρόνο έχουμε τόσες πολλές προσκλήσεις από χώρες και λαούς του κόσμου, ώστε να συμμετέχουμε και εμείς στα πολιτιστικά τους δρόμενα. Και αυτό είναι που μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, γιατί ο στόχος μας έχει επιτευχθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και να πω ότι φέτος που πήραμε και την ταυτότητα την Ευρωπαϊκή EFFE, που σημαίνει ότι είμαστε ένα από τα ποιοτικότερα και μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ της Ευρώπης και του κόσμου για την πρόθεση του πολιτισμού, ανοίξαμε ακόμα μεγαλύτερους ορίζοντες και ανοίξαμε ακόμα τα φτερά μας για να ταξιδεύσουμε και σε άλλες χώρες που δεν είχαμε προγραμματίσει, είσαμε πέρυσι. Πολύ ωραία αυτά που μας λέτε. Μας ταξιδεύετε και εμάς μαζί σας. Ταξιδεύετε και την Ιερά Πέτρα, γιατί να πούμε δύο λόγια το Ελέας Ρώμου, να κάνουμε μια ειδική αναφορά σε αυτό. Δεν ξέρω, ναι. Πήρε κάποιο βραβείο? Αυτό δεν ήταν στο διαγωνιστικό μέρος και βέβαια δεν ήταν, γιατί ηθικά δεν μπορεί να είναι ένα ντοκιμοντέρ που εγώ έχω δημιουργήσει και που είμαι όμως καλλιτεχνική διευθύντρια του ίδιου του φεστιβάλ. Νομίζω όμως ότι το χειροκρότημα του κόσμου είναι ένα βραβείο. Αυτό ακριβώς και εμένα αυτό μου φτάνει. Είδατε ότι στην τελετή έναρξης που ήταν και η τιμητική του προβολή ήταν γεμάτες οι καρέκλες στην τελετή έναρξη στην παραλιακή πλατεία. Δεν υπήρχε τόπος να κάτσει. Το ίδιο έγινε στο Καμπούσι.
το ίδιο έγινε στην Παχιά μου. Νομίζω ότι είναι ένα ντοκιμοτέρ που πέρα από το ότι αφορά τον τόπο μας και αφορά βέβαια την αρχαιότερη μινωική ελιά ηλικίας 5.000 χρόνων που είναι στον Αζοριά Καβουσίου, είναι και ένα ντοκιμοντέρ που είναι πραγματικά η συνέχεια του πολιτισμού μας. Το Ελέας Δρόμι είναι η δρόμη της ελιάς από τη μινωική εποχή μέχρι σήμερα και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί καταγράφει μέσα από μύθους, θρύλους αλλά και πραγματική ιστορία γιατί φτάνουμε στα σημερινά χρόνια από το 1900 και σήμερα την ελαιοκαλλιέργεια, δείχνει ακριβώς αυτή την πολιτιστική μας συνέχεια μέσα από το ιερό δέντρο της ελιάς που σε όλο τον κόσμο πλέον αποτελεί όχι μόνο τη μητέρα που θρέφει ανθρώπους και μεγαλώνει γενιές, γιατί η ελιά θεωρείται πλέον και η μητέρα που μεγαλώνει τους ανθρώπους και τις γενιές ανά τους αιώνες, αλλά είναι και ένα ιερό δέντρο της ειρήνης που στεφανώνει την ειρήνη. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί έχει αναγνωριστεί ακόμα και από τον ΟΗΕ και από όλο τον κόσμο ως το ιερό δέντρο πλέον. Ωραία. Να σας ακούσουμε λοιπόν να μας ανακοινώνετε και τα βραβεία που δόθηκαν στο φεστιβάλ. Ναι, να πω λοιπόν ότι η Κρητική Επιτροπή πραγματικά έδωσε βραβεία ελληνικά μεγάλου μήκους και ξένου. Το πρώτο βραβείο ήταν «Πού είσαι Σιγκάλ» του Άγγελου Ράιλι. Δεύτερο «Σιωπηλός Μάρτυρας» Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος. Τρίτο «Village Potemkin» Ντομίνικος Ιγναδιάδης. Με μικρού μήκους πρώτο ήταν ο Αλέξανδρος Βέλιος. Ξέρετε όλη την ιστορία αυτού του ανθρώπου, του δυνατού ανθρώπου δημοσιογράφου για την τελευταία του απόφαση περί ζωής και θανάτου. Ο Αντώνης Τολάκης πήρε το βραβείο, ο δημιουργός. Το δεύτερο βραβείο μικρού μήκους ήταν «True Blue», είναι ο Γιάννης Οραυτό, Γιάννης ο Χάρης. Τρίτο βραβείο «The 3 I Dream», το Δημήτρης Αλχατζίδη. Ένας πόντιος του απόδημου ελληνισμού, ο οποίος μας θύμισε μνήμες του ποντιακού ελληνισμού. Βέβαια, βραβείο σκηνοθεσίας, Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος. Φωτογραφία, Στέλιος Ευσταθόπουλος. Μοντάζ, Ευγενία Παπαγεωργίου. Βραβείο κοινού που είναι σημαντικό γιατί είναι το βραβείο όλου του νομού Λασιθίου, Ιεράπετρος Στολοπεδίου του Καβουσίου της Παχίας Άμμου, πήρε, το θυμάμαι, είναι ο Μενέλαος Κυλί, με 863 ψήφους. Σας χάνουμε βέβαια, λίγο, ναι. Σας ακούμε, σας ακούμε τώρα. Αφορά μια... Με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε τώρα καλά. Ναι, το θυμάμαι αφορά την ιστορία μιας γιαγιάς, μικρασιάτισσας γιαγιάς, η οποία θυμάται και φέρνει στις μνήμες μας όλες αυτές τις αναμνήσεις, τις θλιβερές από τη Μικρά Ασία και την επιστροφή των Ελλήνων από εκεί στην πατρίδα μας. Και νομίζω ότι αυτό κατέπληξε τα πλήθη. Τώρα πρώτο βραβείο φεστιβάλι είναι μέσα στην αγκαλιά της με τη Χαριτίνη Καρά. Δεύτερο βραβείο ελληνικό εννοώ, Αστεροειδής με το Θωμά Γιαννάκη. Και τρίτο βραβείο φεστιβάλ στα ελληνικά ήταν το Ζαν της Τζούλια Σπυρόπουλου. Τώρα στα ξένα υπάρχει σχεδόν εκπροσώπηση μάλλον από πολλές χώρες της γης. Πρώτο βραβείο είναι το Highway Rest Stop με την Ιζαμπέλη Γκόλντ από τη Γαλλία. Δεύτερο βραβείο Let Woman Choose με Ξιάννα Γιάγκο από Εκουαδόρ. Το μακρινό Εκουαδόρ λοιπόν πήρε βραβείο στην Ιεράπετρα. Τρίτο βραβείο Placebo at Russia είναι του Charlie Target και είναι ρωσικό μαζί ουκρανικό. Δηλαδή με δύο χώρες που συνεργάστηκαν. Στα ξένα μικρού μήκους πρώτο βραβείο ήταν White Season και είναι από την Αμερική του Εντουάρδο Μόντες. Δεύτερο είναι Σαν Σάμπα Ρωμάνα Τουρίνα, είναι η δημιουργός και είναι από την Ουκρανία. Τρίτο The Touch of an Angel του Μαρέκ Τομάζ, ο οποίος είναι από την Πολωνία. Το ειδικό βραβείο της Επιτροπής είναι το Χούμους, ένα ωραίο ντοκιμοντέρ, φυσικά για την τροφή Χούμους του Όρεν Ρόσελφερντ και είναι Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Λίβανος, Ουκρανία και Αμερική που συμμετείχαν, μια μεγάλη υπερπαραγωγή. Τώρα στα ξένα φεστιβάλ, το φεστιβάλ έδωσε βραβεία στο Ρώμα Άθεν και είναι του Τόμας Κούτλερ, είναι Ιταλία-Ελλάδα στην παραγωγή. Άλλο βραβείο δεύτερο είναι το Μπαρ Μάριο, το πήρε η Ιταλία και ο Στέφανο Λίτσκι. Το τρίτο είναι La Grande Monesia, η Τσάρα Μπελίνη, πάλι από την Ιταλία. Το τέταρτο το Govan Young το πήρε η Ουκρανία με τον David Archibald. Το πέμπτο είναι What War Is You, Sebastian Raspania από την Αργεντινή. Η μακρινή Αργεντινή εκπροσώπησε λοιπόν εδώ στο φεστιβάλ τη χώρα αυτή με μια υπέροχη ταινία που πήρε βραβείο. The Man Who Can't Get Enough, ο Φαρσίτεκ του Ρίνο Άτομ στα Σκάλα από την Τουρκία. Το Sing For Me, η Σάμα Βάχαμ από την Ιταλία, Ιράκ και Καναδά, μια συμπαραγωγή τριών χωρών.
Το Young Patriot είναι του Ντου Χαϊπίν, που είναι από την Κίνα, ή την Κίνα. Και το Award China Dream είναι το βραβείο του Κινέζικου Dream, δηλαδή είναι της συνεργασίας που ονομαζόταν China Dream και είναι με νέα διεθνή φεστιβάλ της Κίνας και βέβαια σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ της Ιεράπετρας. Και το βραβείο αυτό το πήρε το Summer of Ten του Chen Hao, ο οποίος είναι βέβαια από την Κίνα. Μάλιστα, ακούσαμε πολύ προσοχή να μας αναλύετε λοιπόν τα αποτελέσματα και τα βραβεία που δόθηκαν στο φεστιβάλ. Εγώ βέβαια θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σας και το λέω γιατί είναι για μένα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο στα βραβεία που το φεστιβάλ έδωσε βεβαίως στις ταινίες ντοκιμοντέρ, γιατί αυτό είναι ο ρόλος του και είναι και η υποχρέωσή του. Είναι υποχρέωση της Κριτικής Επιτροπής αλλά και του φεστιβάλ. Εκείνο που όμως έχει μεγάλη σημασία και το έδειξαν όλοι που ήταν εκεί στην τελετή λήξης είναι τα βραβεία που πήραν οι πολιτιστικοί σύλλογοι και που θεωρούμε μεγάλη μας τιμή που ήταν εκεί και υποχρέωσή μας, γιατί όλοι αυτοί οι πολιτιστικοί σύλλογοι που ήταν πάνω από 18 μαζί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν χρόνια πολλά τον πολιτισμό σε αυτό τον τόπο, σε αυτή τη μικρή κουκίδα γης που λέγεται Ιεράπετρα και που έχει μία πολιτιστική συνέχεια από την αρχαιότητα είσαμε σήμερα και όλοι αυτοί οι σύλλογοι και οι άνθρωποι πασχίζουν κάθε μέρα στο βαθμό που μπορούν και που τους αναλογεί να έχουμε αυτή τη συνέχεια εμείς οι νεότεροι και να την πάρουμε στα χέρια μας και να τη διαιωνίσουμε. Αυτό είναι τουλάχιστον η μεγάλη μου χαρά, ότι μπόρεσα να βραβεύσω όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τιμούν και τίμησαν αυτόν τον τόπο. Με αρκετούς από τους οποίους έχουμε μιλήσει και εμείς εδώ και ήταν πραγματικά ιδιαίτερα χαρούμενοι που βλέπουν ότι κάποιος τους βραβεύει, κάποιος αναγνωρίζει την προσπάθεια και έκαναν ήδη ιδιαίτερη αναφορά σε αυτή την βράβευση από εσάς στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του φεστιβάλ. Να πούμε ότι ήμασταν και εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε κοντά σας όλο αυτό το διάστημα. Ήταν και η κυρία Τσαγκαράκη εκεί και παρέλαβε το δικό της βραβείο. Και να πω ότι πραγματικά εσείς, η Σταθμή, η Μαρία, οι υπόλοιποι Σταθμοί της Ιεράπετρας βοήθησαν και βοηθούν πάντα με μεγάλη ευχαρίστηση κάθε χρόνο το Διεθνές Φεστιβάλ. Αν φτάσαμε και εμείς εδώ από την αρχή που δειλά-δειλά ξεκινήσαμε τον πρώτο χρόνο είναι χάρη στη στήριξή σας και την αγάπη σας και την διαφήμιση την οποία μας κάνετε βεβαίως κάθε χρόνο ώστε να μαθαίνει ο κόσμος περισσότερο για το φεστιβάλ, να έρχεται σε εμάς, να έρχεται στο Νότο εδώ από όλες τις μεριές της Ελλάδας και της Γης αλλά και της Ιεράπετρας και να βλέπει εδώ στο Νότο όλο τον κόσμο. Και αυτό το κάνατε και εσείς μαζί με εμάς. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτό ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε, ένα μικρό βραβείο ως ανταπόδοση αυτών που κάνετε για μας. Να πω όμως ότι εκείνη τη βραδιά, και οφείλω να πω μερικά όλα τα ονόματα, βραβεύτηκαν ο Επτάστικτος, που αφορά βέβαια τα ελαιόδεντρα, τα αρχαία που υπάρχουν στην περιοχή μας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μύτου, Θρυπτής, Ορεινού, Καλαμάφκας, θα τα πω σύντομα γιατί είναι και πολύ, Ανατολής, Καβουσίου, Μαλών και στο Κεντρί, Μακρυλιάς, Πάνω Χωριό, ο Πολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Ανατολής, Ένωση Ιεραπετητών της Αθήνας, που έχουν προσφέρει και αυτοί πολλά στον πολιτισμό, γιατί όλοι αυτοί οι σύλλογοι βραβεύτηκαν και οφείλω να το πω στα πλαίσια του ότι το φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στον πολιτισμό φέτος και όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν και προσέφεραν στον πολιτισμό, η Κοινοπολιτεία της Ιεράπετρας, Σύλλογος Φίλων Θεάτου Ιεράπετρας, Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών του Δήμου Ιεράπετρας που είναι η Κατερίνα Ευαγγέλα, ο Σύλλογος Μικρασιατών που μάλιστα έδωσε και το βραβείο στην ταινία «Θυμάμαι» για την συνέχεια της μνήμης από τη Μικρά Ασία μέχρι εδώ, η Μορφωτική Στέγη Ιεράπετρας, ο Σύλλογος Ανάδειξης Αρχαιοτήτων και Ιστορίας και Πολιτισμού που Ιεράπηθνα με τον κύριο Ρομπιθάκη, ο νέος Πολιτιστικός Σύλλογος Ιεράπετρας, στο Δίκτυο Αλληλεγγύης και Προώθησης Κοινωνικής Οικονομίας ΙΣΤΟΣ, ο Σύλλογος Πολυτέχνων Ιεράπετρας και κάποιες προσωπικότητες ξεχωριστά, όπως είναι ο κύριος Γιαννίδης, ο οποίος σκηνοθετικά, ο ίδιος είχε πει ερασιτεχνικά, εγώ θα πω ότι καμιά φορά ο ερασιτέχνης είναι πιο ισχυρός και πιο δυνατός σε αυτό που κάνει από ένα επαγγελματία, στα πλαίσια σκηνοθεσίας και έργων που κάνει για τον τόπο πολιτιστικών, ο Αλέξο Μαχεράς. Η Σχολή Χορού Καπαράκη που μας στηρίζει από την πρώτη χρονιά, αλλά στηρίζει και τον πολιτισμό γιατί μουσική και χορός και κριτική ενδυμασία ίσον πολιτισμός. Η Ένωση Ξενοδόχων, βέβαια, η Ιεράπετρας,
που κάθε χρόνο μας στηρίζει και μας κάνει καλύτερες τιμές στα δωμάτια που παίρνουν οι ξένοι και η Κριτική Επιτροπή, αυτοί όλοι που έρχονται στο φεστιβάλ και ήταν πάρα πολύ φέτος. Και μου αρέσει ένα πράγμα, ότι όλοι αυτοί που ήρθαν φέτος για το φεστιβάλ δίνουν σήμερα και οικονομική δύναμη στην Ιερά Πέτρα, διότι συνεχίζουν να κάνουν τις διακοπές τους εδώ. Σημαίνει λοιπόν ότι το φεστιβάλ έχει ένα άλλο ρόλο. Πέρα από τον πολιτιστικό σκοπό, τον οποίο έχει πετύχει σε μεγαλύτερο βαθμό, πετυχαίνει και ένα άλλο, τον τουριστικό, ότι κάνει γνωστή την Ιερά Πέτρα σε όλη τη γη, σε όλη την Ελλάδα. Και έτσι οι άνθρωποι που γνωρίζουν για πρώτη φορά την Ιερά Πέτρα έρχονται και ξανάρχονται ως τουρίστες εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Να συνεχίσω λοιπόν ότι στη συνέχεια και οι εταιρείες εκείνες που πηγαίνουν στο νησί, που προβάλλουν τα ντοκιμοντέρ και τα τρέιλερ, όλο αυτό το διάστημα, η Creta Daily Cruises και η εταιρεία Ιερά Πέτρα Cruises, ο Σύλλογος Γυναικών Μακρύ Γυαλού Αλληλεγγύη, που πολλές φορές μας έχει βοηθήσει σε πολιτιστικά δρόμενα εκεί στο Μακρύ Γυαλό, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσελέρων, ο Σύλλογος Ανάπτυξη Αγίου Ιωάννη, ο Σύλλογος Αμαία, ο Σύλλογος Ορεινού, ο Ενίος Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι για μας είναι πολύ σημαντικοί και είναι πολύ σπουδαίο να μπορούμε να τους δώσουμε το λιγότερο της τιμής που τους οφείλουμε, που ήταν ένα βραβείο, η Θέα των Όθεων, το βραβείο του φεστιβάλ, για να μπορούν και εκείνοι όχι μόνο να νιώθουν ότι αναγνωρίστηκαν, αλλά να νιώθουν ότι και αυτοί έχουν προσφέρει ένα λιθαράκι και εμείς το λέμε και το βγάζουμε στον κόσμο, γιατί είναι υποχρέωσή μας. Όλοι αυτοί οι οποίοι συμβάλλουν στην πρόθεση του πολιτισμού της τοπικής μας κοινωνίας, αλλά και ευρύτερα της Κρήτης και της Ελλάδας. Και τους ευχαριστώ ξανά άλλη μια φορά για ό,τι έχουν προσφέρει και στην Ιερά Πέτρα και στο Δήμο το συνολικό της Ιερά Πέτρας και στην Κρήτη και στην Ελλάδα και σε εμάς ως φεστιβάλ. Χήμαρο, σας ακούσαμε με πολύ προσοχή. Δεν ήθελα να σας διακόψω, διότι θα χάνατε τις σκέψεις και φαντάζομαι ότι δεν θέλετε να ξεχάσετε κανέναν από όλους αυτούς που βοήθησαν και συνέβαλαν στην προσπάθεια που κάνετε. Και πραγματικά είναι μια διαφήμιση για την Ιερά Πέτρα και νομίζω ότι χρειαζόμαστε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι το φεστιβάλ θα ταξιδέψει και στις υπόλοιπες χώρες, θα προβληθούν τα ντοκιμαντέρ και έτσι το ταξίδι αυτό που ξεκίνησε εδώ από την Ιερά Πέτρα συνεχίζεται. Βεβαίως συνεχίζεται. Συνεχίζεται λοιπόν το μεγάλο ταξίδι των ελληνικών ντοκιμαντέρ πλέον, γιατί εδώ έρχονται όλα τα ντοκιμαντέρ από όλη τη γη και τα βλέπουμε στο νότο. Ωστόσο, εμείς ταξιδεύουμε με τα περισσότερα ελληνικά ντοκιμαντέρ για τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε και τους Έλληνες δημιουργούς, οι οποίοι με πολλή δυσκολία, γιατί ξέρετε ότι είναι πολύ βαριά, πρέπει να βάλουν βαθιά μάλλον το χέρι στην τσέπη οι δημιουργοί και να μπορέσουν να κάνουν ντοκιμαντέρ πολλές φορές. Δεν έχουν βοήθεια από κανένα και συνήθως όχι από το κράτος. Και επομένως όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ μεράκι, πολύ αγάπη για τη δουλειά τους και εμείς οφείλουμε να τους στηρίζουμε και αυτό κάνουμε. Θα τους πάμε στα πέρατα της γης και βέβαια μαζί με αυτούς τους Έλληνες δημιουργούς και τα καλύτερα ξένα ντοκιμαντέρ που βραβεύτηκαν εδώ. Και βεβαίως οφείλω να σας πω ότι το Ελέας Δρόμι, το οποίο άνοιξε πανιά και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της αρχαιότερης μινωικής ελιάς του κόσμου από εδώ, από την Ιερά Πέτρα, ζητήθηκε να παιχτεί ήδη σε 32 χώρες του κόσμου και αυτό είναι μεγάλη τιμή για μένα. Σε 32 χώρες. Ναι, ήδη μου έχει ζητηθεί και αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη, αν θέλετε, χαρά για ένα ντοκιμοντέρ το οποίο αφορά τον τόπο μου, που το έκανα με πολύ μεράκι και αγάπη, με τη βοήθεια όλων των ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν από το Καβούσι, από την Ιερά Πέτρα, όλα τα παιδιά από τα σχολεία, από το Λύκειο, από το Γυμνάσιο, τα οποία βραβεύτηκαν και προχθές για αυτή τη συμβολή του στον πολιτισμό, αλλά και κυρίως στο ντοκιμοντέρ Ελέας Δρόμι. Και νομίζω ότι είναι περήφανα αυτά τα παιδιά που συμμετείχαν σε ένα πολιτιστικό ντοκιμοντέρ που θα μείνει σαν ένας μπούσουλας, σαν ένα μεγάλο αρχείο καταγραφής της συνέχειας της ιστορίας, του πολιτισμού, αλλά και της γνώσης, της ελαιοκαλλιέργειας από τη μινωική εποχή ήσαμε σήμερα. Το ταξίδι λοιπόν και της αρχαίας ελιάς με το Ελέας Δρόμι ξεκινάει και θα διεκπαιρεωθεί μετά από περίπου 1,5 χρόνο για να προλάβει να πάει σε όλα αυτά τα φεστιβάλ από την Κίνα, είσαμε την Καραϊβική, να μην λέω όλες τις χώρες γιατί δεν θα τελειώσουμε σήμερα, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Βόρεια Αφρική, το Μαρόκο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ. Δεν θέλω να συνεχίσω γιατί καταλαβαίνετε πόσο χρόνο θα μας πάρει, 32 χώρες. Καλά ταξίδια λοιπόν, καλή συνέχεια να σας ευχηθούμε. Δυνατή και γερή να ανταπεξέλθετε έτσι σε αυτές τις υποχρεώσεις εντός εισαγωγικών, οι οποίες
Δίνουν και πολύ χαρά, ταξιδεύουν και εσάς και εμάς όλους μαζί λοιπόν, για να φτάσει η Ιεράπετρα, να φτάσει η Ελλάδα και να δείξουμε και κάποια άλλα στοιχεία και να μην κρυβόμαστε πίσω από την οικονομική κρίση, αλλά όταν υπάρχει θέληση και διάθεση, με πολλή προσπάθεια ενδεχομένως και προσωπικό κόπο, τα καταφέρνουμε και η Ελλάδα ανεβαίνει σκαλί σιγά σιγά και μέσα από τον πολιτισμό όπως τόσα χρόνια κάνει. Και έτσι είναι όπως το λέτε, και εμείς που ανοίξαμε πανιά για όλο τον κόσμο, νομίζω ότι θα καταφέρουμε και φέτος να καταπλήξουμε τους ανθρώπους σε άλλες χώρες για αυτά τα οποία παρέχει ένας Έλληνας δημιουργός στο ντοκιμοντέρ του και η Ελλάδα συνολικά στον πολιτισμό. Και να πω ένα τελευταίο που το ξέχασα, για να δείτε πόσο τελικά οι άνθρωποι από άλλες χώρες έχουν ανάγκη και αυτοί να δουν ελληνικό πολιτισμό. Ακόμα και η κοντινή μας Τουρκία, στο Αρτάκι, που γίνεται ένα φεστιβάλ τις 25 Αυγούστου, μας έχουν ζητήσει να συνεργαστούμε και να συνδιοργανώσουμε και να παίξουμε πιο ντοκιμοντέρ το Ελέας Δρόμι. Γιατί, όπως είπα εγώ, όλοι οι λαοί της Μεσογείου έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το δέντρο της ελιάς, την ελαιοκαλλιέργεια, τη γνώση της ελιάς που μετέφεραν από τη μινωική εποχή οι Μινωίτες και έγιναν ηγεμόνες της Μεσογείου, όλων των χωρών δηλαδή, που βρέχει η κοινή μας πατρίδα, όπως λέω εγώ, η Μεσόγειος θάλασσα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Για άλλη μια φορά, καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά σας. Σας ευχαριστώ σε εσάς που στηρίζετε το φεστιβάλ. Το λέω και θα το λέω πάντα, γιατί οι άνθρωποι είστε και εσείς η φωνή μας. Και αυτό για μας έχει μεγάλη σημασία, ότι αυτή η φωνή βγαίνει έξω από την Ιεράπετρα, έξω από την Κρήτη, στα πέρατα του κόσμου. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό επίσης. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Yeah. Αυτά λοιπόν από την κυρία Ελένη Βλάση. Μας ανέλησε τα βραβεία του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρα. Ήταν το τέταρτο για αυτή την χρονιά λοιπόν. Για τέταρτη χρονιά πραγματοποιήθηκε. Καλό υπόλοιπο να ευχηθούμε στο ταξίδι αυτό που ξεκίνησε εδώ από την Ιεράπετρα.